Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την βραδικαρδία στους αθλητές. Η βραδικαρδία των αθλητών, δηλαδή η καρδιακή συχνότητα κάτω από 60 σφιγμούς το λεπτό, είναι ένα πολύ συχνό έβριμα στους αθλητές, το οποίο εμφανίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών, τις οποίες υφίσταται η καρδιά του αθλητή, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις μιας έντονης, μεγάλης και μακροχρόνιας καταπώνησης. Υπάρχουν δύο θεωρίες που εξηγούν το φαινόμενο της βραδικαρδίας στους αθλητές. Η μία είναι παλιότερη και αφορά το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν μία καταστολή του συμπαθητικού συστήματος και αντίθετα μία ενίσχυση του παρασυμπαθητικού συστήματος, ενώ η δεύτερη θεωρία έχει να κάνει περισσότερο με δομικές και ηλεκτρομηχανικές μεταβολές που αφορούν την καρδιά των αθλητών. Με βάση μία συμφωνία ειδικών που ασχολούνται συγκεκριμένα με την αθλητική καρδιολογία και η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, η φλεβοκομβική βραδικαρδία στους αθλητές κάτω από 60 σφιγμούς το λεπτό, όπως είπαμε, είναι αποδεκτή. Μάλιστα, έχει να κάνει ευθέως με το επίπεδο της φυσικής άσκησης του αθλητή και φυσικά με την ένταση του αθλήματος την οποία κάνει κάθε αθλητής. Παραδείγματος χάρη, αθλητές αντοχής, μαραθωνοδρόμοι, αθλητές που κάνουν κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων, έχουν πολλές φορές εξασημασμένη βραδικαρδία. Θεωρούν λοιπόν το φαινόμενο της βραδικαρδίας καλόηθες, ακόμα και όταν η βραδικαρδία είναι κάτω από 30 σφιγμούς το λεπτό και ο αθλητής έχει παύσεις, ασυμπτωματικές όμως, και οι οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ηρεμίας, της ανάπαυσης ή και του ύπνου. Εφιστούν όμως την προσοχή σε περίπτωση που η σφιγμή του αθλητή είναι κάτω από 30 το λεπτό και ο αθλητής παρουσιάζει συμπτωματικές παύσεις, κυρίως κατά την άσκηση. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, καλεί το καρδιολόγος να διαφοροδιαγνώσει αν το φαινόμενο είναι καλόηθες ή αν πρόκειται για νόσο του φλεβοκόμβου. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο αθλητής ο οποίος είναι βραδύκαρδος, τα οποία είναι ζάλι, εύκολη κόπωση ή ακόμα και λιποθυμία και μέσα στο στίβο. Και φυσικά να δούμε αν την ώρα της άσκησης οι παλμοί της καρδιάς ανεβαίνουν, το οποίο είναι και το σωστό και αυτό θα μας δείξει το καλόηθες του φαινομένου, ή αντίθετα, αν αποφασίσουμε να διακόψει για κάποιο λόγο ασθενής την άσκηση, τότε πραγματικά να επανέλθουν οι παλμοί του στο φυσιολογικό, δηλαδή πάνω από 60 παλμοί το λεπτό. Η προσέγγιση των αθλητών με βραδικαρδία πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Έτσι λοιπόν, σε απλή παρακολούθηση έχουμε νέους και υγιείς αθλητές, οι οποίοι είναι βραδύκαρδοι μεν, αλλά ασυμπτωματικοί και οι οποίοι, όπως ανέφερα και πριν, στην άσκηση ανεβάζουν παλμούς, ενώ αν πρέπει για κάποιο λόγο να διακόψουν την άσκηση, τότε επανέρχεται η συχνότητα της καρδιάς τους στο φυσιολογικό. Από την άλλη, περαιτέρω διερεύνηση και πιθανά και τοποθέτηση κάποιου βηματοδότη μπορεί να χρειαστούν αθλητές οι οποίοι είναι βραδύκαρδοι αλλά συμπτωματικοί, δηλαδή όπως είπαμε να έχουν συμπτώματα ζάλης, εξασημασμένης βραδικαρδίας, συγκοπτικού επεισοδίου. Συνήθως αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας ή και βετεράνοι αθλητές, αθλητές οι οποίοι εμφανίζουν κάποιο υποκομβικό μπλοκ και φυσικά αθλητές βραδύκαρδοι οι οποίοι παρουσιάζουν στην οικογένεια ιστορικό μιας δομικής καρδιοπάθειας. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η εξασημασμένη βραδικαρδία στους αθλητές μπορεί να υποκρύπτει κάποια αρρυθμία, όπως είναι η βέγκαλ κολπική μαρμαριγή ή κάποια δομική καρδιοπάθεια. Σε μια κοινωνία η οποία έχει υιοθετήσει έναν καθιστικό τρόπο ζωής, παρατηρείται το εξής παράδοξο, να υπάρχει μια στροφή και αγάπη προς τα ακραία αθλήματα, όπως είναι ο μαραθώνιος, το τρίαθλο, ακόμη και από μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων. Οπότε πραγματικά στα καρδιολογικά ιατρεία καλούμαστε συχνά να αντιμετωπίσουμε εξατομικευμένα αθλητές νεότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν βραδικαρδία. Ευχαριστώ.